Το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από τις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο, όπου έχουμε κλιμάκωση της έντασης μετά τις καταγγελίες του Κιέβου ότι η Ρωσία έχει στείλει στρατό και τάγκς για να βοηθήσει τους αυτονομιστές. Την ίδια ώρα, νέες εξελίξεις και σφοδρές αντιδράσεις μπορεί να δρομολογήσει η πρόθεση της Ουκρανίας να ξεκινήσει διαδικασίες ένταξης στο ΝΑΤΟ. Ενώ ψυχροπολεμικό κλίμα δημιουργούν οι νέες αντιγκλήσεις Ρωσίας και Δύσης για επέμβαση στα εσωτερικά της Ουκρανίας. Εκατέρωθεν βολές, ευθείες απειλές και φρέσκο αίμα. Όσο πιο ψυχρός αέρας φυσά ανάμεσα στη Δύση και στη Ρωσία, τόσο πιο θερμό γίνεται το μέτωπο στην Ανατολική Ουκρανία, με τα Ηνωμένα Έθνη πλέον να καταγράφουν πάνω από 2.500 νεκρούς. Μια γυναίκα κοίταται στο έδαφος εδώ. Είναι νεκρή. Ήταν εργαζόμενη σε αυτό το κατάστημα. Χτυπήθηκε από την έκρηξη και από τα τζάμια που έσπασαν. Το σώμα της είναι διαμελισμένο. Η πρόταση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας για ένταξη της Ουκρανίας στους κόλπους της κορυφώνει την αντιπαράθεση με τη Μόσχα και προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Η κυβέρνηση θα υποβάλει στο Κοινοβούλιο σχέδιο νόμου που θα αναιρέσει το νομικό καθεστώς της ουδετερότητας και θα επαναφέρει την Ουκρανία στο δρόμο για την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Νωρίτερα η Συμμαχία είχε δώσει στη δημοσιότητα δορυφορικές φωτογραφίες με φάλαγγες ρωσικών τεθωρακισμένων μέσα σε ουκρανικό έδαφος, ενώ ο αξιωματούχος του ΝΑΤΟ έκανε λόγο για χίλιους Ρώσους στρατιώτες στο πεδίο των μαχών. Είναι τώρα ξεκάθαρο ότι ρωσικά στρατεύματα και εξοπλισμός έχουν περάσει παράνομα τα σύνορα στο εσωτερικό της Ουκρανίας. Δεν πρόκειται για μεμονωμένη πράξη, αλλά μέρος επικίνδυνου σχεδίου πολλών μηνών για την αποσταθεροποίηση της χώρας. Κατασκευασμένες οι φωτογραφίες, ισχυρίζεται η Μόσχα, εσείς εκπαιδεύετε και χρηματοδοτείτε τους αυτονομιστές, απαντά ο Μπαράκ Ομπάμα. Η Ρωσία έχει να υπάρξει τόσο απομονωμένη από την εποχή του ψυχρού πολέμου. Τα κεφάλαια φεύγουν, οι επενδυτές την αποφεύγουν και η οικονομία της φθήνει. Μάλιστα, η συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα έχει μεγαλύτερο κόστος και συνέπειες. Οι αντεγκλήσεις συνεχίστηκαν και στα Ηνωμένα Έθνη με την εκπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών να επισημαίνει τους κινδύνους γενίκευσης της σύραξης. Πώς θα πούμε στις χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία ότι η κυριαρχία τους είναι εγγυημένη, αν δεν στείλουμε το σωστό μήνυμα στην περίπτωση της Ουκρανίας? Η Αμερικανίδα εκπρόσωπος αναρωτιέται τι μήνυμα θα στείλουμε στους γείτονες της Ρωσίας. Ας στείλουμε πρώτα ένα μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σταματήστε να επεμβαίνετε στο εσωτερικό κυρίαρχων κρατών. Πέτοντας το γάντι της όξυνσης της κρίσης πίσω στη Δύση, ο Ρώσος πρόεδρος παρομοίασε την επίθεση του Κιέβου στην Ανατολική Ουκρανία με την πολιορκία του Λένιγκραντ από τους Γερμανούς Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εν τω μεταξύ, δεκάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τρομαγμένοι τη Μαριούπολη, τον επόμενο πιθανό στόχο των φιλορώσων μετά τον Νοβοαζόφσκ. Ακούτε τους κρότους από πυρά πυροβολικού στο βάθος. Αυτός είναι ο κεντρικός δρόμος από τη Μαριούπολη στο Ντονιέτσκ. Όπως βλέπετε, είναι απόλυτα έρημος. Και ενώ τα Ηνωμένα Έθνη κατηγορούν και τις δύο πλευρές στην Ανατολική Ουκρανία για σωρία παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι φιλορώσοι, έπειτα από παρότρινση του Βλαντιμίρ Πούτιν, αναγγέλουν τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου διαφυγής για τους εγκλωβισμένους στο Ντονιέτσκ Ουκρανούς στρατιώτες. Πάμε στο Γιώργο Φελίδη, στην αίθουσα ειδήσεων. Ρωσικά στρατεύματα βλέπουμε και σε δορυφορικές εικόνες πια ότι έχουν περάσει σε ουκρανικό έδαφος. Η Ουκρανία την ίδια στιγμή ολοένα και πιο κοντά στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Έχουμε κλιμάκωση της έντασης και αυξάνονται ταυτοχρόνως οι φωνές που ζητούν περισσότερες και μεγαλύτερες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας. Ακριβώς, ας τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα από το νεότερο που είναι η ισχυρή αντίδραση της Μόσχας, η οποία δια του Υπουργού Εξωτερικών της, του Σεργέη Λαυρόφ, εξαπέλυσε μύδρους προς την Βορειοατλαντική Συμμαχία, λέγοντας ότι η Ρωσία θα αντιδράσει σε τυχόν ένταξη της Ουκρανίας ή στο σχέδιο που υπάρχει για να έρθει πιο κοντά το Κίεβο προς τις δομές της, του ΝΑΤΟ. Να πούμε επίσης ότι την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, συναντήθηκαν οι Υπουργοί Εξωτερικών και για να συζητήσουν την αντίδραση που θα έχουν σε αυτή την, θα λέγαμε, νέα κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Ουκρανία, που πιστοποιείται και από δορυφορικές φωτογραφίες, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ του ΝΑΤΟ. Να πούμε ότι σε αυτή την συνεδρίαση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας δεν έλειψαν και τα, θα λέγαμε, ευτράπελα, με τον τον Πολωνό Υπουργό Εξωτερικών, τον Ράντοσλαβ Σικόρσκι, να μοιράζει κατά την προσέλευσή του στη Σύνοδο
μήλα πολωνικά, λέγοντας ότι αυτά είναι τα μήλα που ο κύριος Πούτιν λέει ότι είναι δηλητηριώδη. Εμείς τρώμε τέτοια μήλα, λέει, για να του αποδείξουμε ότι δεν έχουν κανένα αντίκτυπο οι αντικυρώσεις τις οποίες επέβαλε το Κρεμλίνο. Πάντως η κατάσταση στην Ουκρανία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και αιματηρή για τους αμάχους, οι οποίοι συνεχίζουν να βρίσκουν το θάνατο κατά δεκάδες από πυρά, από τη μία το ουκρανικού πυροβολικού προς τα προπύργια των αυτονομιστών Ντανιέτσκ και Λουγκάνσκ, από την άλλη βέβαια και από τις επιχειρήσεις των φιλορώσων αλλά και ρωσικών στρατευμάτων στην Ανατολική Ουκρανία. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Προς το παρόν θα σε βρούμε και πάλι σε...